Λοιπόν, έφτασε λοιπόν η στιγμή που όλοι περιμέναμε και το λέω πάντα αυτό για τον Γιώργο τον Μπατζάκο, τον αγαπημένο μας αστρολόγο, που θα μας πει. Γεια σου Γιώργο, τον βλέπουμε κιόλας. Σ' ακούμε? Γεια σου Μαρινάκη μου. Γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και θα μας για τα ζώδια του καλοκαιριού, μάλλον θα μας πεις για το πού βρίσκεται, αναλόγως το ζώδιο που βρίσκεται, η γενέθλια Αφροδίτη μας. Για τους έρωτες του καλοκαιριού και όχι μόνο. Και έχω προπεί και εγώ. Ακριβώς. Έχω βέβαια, τους έχω προειδεάσει τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες. Λέω, άμα θέλετε να βρείτε τη γενέθλια Αφροδίτη σας, οπωσδήποτε στο My Astro, είναι δωρεάν. Είτε θέλετε να βρείτε και τον αγαπημένο σας με τη συναστρία, είτε τον αστρολογικό σας χάρτη, είναι δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε, να βρείτε που έχετε τους πλανήτες αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν και όπως μας ενδιαφέρει σήμερα η γενέθλιά μας Αφροδίτη. Τα είπα καλά, έτσι. Όπως ακριβώς τα είπες, Μαρινάκη μου. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της αγάπης και του έρωτα. Εσείς μπορείτε να βρείτε, φίλοι, το ζώδιο που βρίσκεται η ερωτική Αφροδίτη στο οροσκόπιο του συντρόφου σας και στο δικό σας, όπως μας είπε και η Μαρίνα, και να μάθετε τα πάντα για τη σχέση σας. Τη θέση της Αφροδίτης θα τη βρείτε από το γενέθλιο χάρτη στην πρώτη σελίδα από το myastro.gr, δίνοντας τα στοιχεία των γενεθλίων τα δικά σας ή του συντρόφου σας, ανάλογα τι θέλετε να δείτε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη παραδοσιακά στην αστρολογία συνδέεται με τον τρόπο που αγαπάμε, με τον τρόπο που ερωτευόμαστε. Η θέση της Αφροδίτης στο προσωπικό μας οροσκόπιο δείχνει ακριβώς αυτό τον τρόπο. Δείχνει όμως και την ικανότητα που έχουμε να συμβιώνουμε με τον σύντροφό μας, με τον άνθρωπο της ζωής μας. Αποτελεί δηλαδή δείκτη της τάσης που έχουμε να αντιμετωπίζουμε τους επίδοξους κατακτητές της καρδιάς μας και πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα. Η ζωδιακή λοιπόν θέση της Αφροδίτης είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί το ρυθμιστικό παράγοντο όπου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει το άτομο στο γάμο του και στις σημαντικές σχέσεις. Να καλύψουμε τα κλειδιά της Αφροδίτης, τα δικά μας ή εκείνα του συντρόφου μας, η υπόθεση έρωτας και γάμος γίνεται πολύ πιο εύκολη, αφού γνωρίζουμε τα χούγια εκείνα που θα μας φέρουν πολύ πιο κοντά στην ευτυχισμένη συντροφικότητα. Και πάμε να δούμε και δύο λογάκια να πούμε για την Αφροδίτη. Να πούμε ότι η Αφροδίτη είναι παραδοσιακός κυβερνήτης των ζωδίων του Ταύρου και του Ζυγού. Είναι επόμενο λοιπόν σε αυτά τα δύο ζώδια να βρίσκεται στη θέση της. Βρίσκεται επίσης σε έξαρση στους ηχθείς και σε αδυναμία στα ζώδια του Σκορπιού και του Κρύου, εκεί δηλαδή που κυβερνά ο Άρης. Η Αφροδίτη βρίσκεται σε θέση πτώσης στο ζώδιο της Παρθένου. Αφού λοιπόν βρήκατε την Αφροδίτη σας και εφόσον τη βρείτε, σε ποιο ζώδιο την έχετε ή την Αφροδίτη του συντρόφου σας, πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ξεκινώντας με την Αφροδίτη στον Κρυό. Αν λοιπόν ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στον Κρυό, και αυτό εννοείται ότι η σχέση σας που έχετε την Αφροδίτη στον Κρυό, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται γρήγορα και εκφράζει τα συναισθήματά του πολύ εύκολα και με ειλικρίνεια. Από τη στιγμή που θα νιώσει ότι σας έχει ερωτευτεί, δεν μπορεί να περιμένει, είναι ανυπόμονος, πρέπει να εκδηλωθεί. Έτσι συχνά εκφράζει τα αισθήματά του άμεσα, παρορμητικά, με ενθουσιασμό, μερικές φορές ακόμα και πιεστικά. Διαθέτει ωστόσο και έναν εσωτερικό ερωτικό οπλισμό όλο φωτιά. Μόλις ενδιαφερθεί για ένα άτομο του αντιθέτου φίλου, τότε γοητεύεται και με την ιδέα ότι θα ακολουθήσει η περιπετειώδης καταδίωξη, κυνηγώντας το θύμα του για να το κατακτήσει. Εάν όμως η κατάκτηση τραβήξει πολύ σε χρόνο, τότε χάνει το ενδιαφέρον του και ψάχνει για το επόμενο θύραμά του. Αυτό γιατί από τη φύση η Αφροδίτη εκεί διακατέχεται από ανυπομονησία και δεν μπορεί να περιμένει. Το να κερδίζει και να κατακτά είναι ζωτική σημασία για αυτήν. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το προκαλέσετε, διαγείρεται τις αισθήσεις του. Πάντα κάνει αυτό που θέλει και συχνά, πολύ συχνά, θα πράξει το αντίθετο από αυτό που θέλετε εσείς. Όταν αποφασίσει να σας παντρευτεί, δεν θα διστάσει να σας το πει ή ακόμα και να σας πιέσει να παντρευτείτε. Η περιπετειώδης ζωή και οι ενθουσιώδεις άνθρωποι τον συναρπάζουν. Προσπαθήστε να του κάνετε ευχάριστη τη ζωή, ενδιαφέρουσα την καθημερινότητά του και μην του αφήνετε περιθώρια να βαρεθεί, διαφορετικά η σχέση σας θα τελειώσει πολύ σύντομα και καμιά φορά και πολύ απότομα. Και πάμε να δούμε τώρα τι φέρνει η Αφροδίτη στον Ταύρο. Αν λοιπόν, φίλες και φίλοι,
Ο σύντροφό σας έχει την Αφροδίτη στον Ταύρο. Εννοείται ότι ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή τη ζωδιακή θέση. Τότε η ερωτική του φύση είναι βραδιφλεγής, θα έλεγα, και εκδηλώνει σχετικά αργά τον ερωτά του. Πριν προχωρήσει μαζί σας, θέλει να βεβαιωθεί για τα αισθήματα και τις προθέσεις σας. Για να γίνει όμως αυτό, θα χρειαστεί να περάσει ένα κάποιο εύλογο διάστημα. Επίσης, θέλει να γνωρίζει εκ των προτέρων πού ή πώς τελικά θα καταλήξει η σχέση σας. Οι πρακτικές και οι υλικές αξίες είναι σημαντικές για αυτόν. Έτσι, τα συναισθήματά του εκδηλώνονται μόνον όταν νιώθει οικονομική ασφάλεια. Στον έρωτα, είναι επίμονος, διεκδικητικός και ισχυρονόμων. Αισθάνεται μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όταν μπορεί να σας επιβάλλεται και να σας εξουσιάζει κατά κάποιο τρόπο. Αν ενδιαφέρεται για εσάς και σας αγαπά, μην τολμήσετε να κοιτάξετε προς άλλη κατεύθυνση. Σε περίπτωση που το κάνετε, θα πρέπει να είστε έτοιμοι και να γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε να επαναφέρετε τα συναισθήματα και τις σχέσεις σας στην πρώτερη κατάσταση. Όταν δεν έχει διάθεση, γίνεται ψυχρός και κλείνεται στον εαυτό του. Επιθυμεί να δημιουργήσει ένα φράκτη γύρω σας και να σας κάνει να αισθάνεστε άνετα μέσα στη φυλακή του περιορισμού που σας επιβάλλει. Θα νιώθετε πολύ συχνά μαζί του ένα χρυσό κλουβί. Σε περίπτωση που η σχέση φθαρεί και χρειαστεί να σας εγκαταλείψει, θα το σκεφτεί πάρα πολύ πρωτού το κάνει, από τη στιγμή που έχει και κάποια υλικά συμφέροντα από εσάς. Λατρεύει τον έρωτα, λατρεύει την καλή ζωή, είναι bon vivant, την άνεση, την ξεκούραση και δίνει μεγάλη αξία σε όλες τις γήινες απολαύσεις. Εξάλλου πρόκειται για ένα γήινο ζώδιο. Η Αφροδίτη είναι σε ένα γήινο ζώδιο, στο ζώδιο του Ταύρου, και μάλιστα βρίσκεται και στη θέση της. Αν λοιπόν του στερήσετε τις πολυτέλειες ή τις ανέσεις του, τότε αυτόματα θα χάσει το ενδιαφέρον για εσάς. Επιθυμεί να έχει μια μόνιμη σχέση και δεν θα τρέξει να ψάξει για κάτι άλλο, καθώς είναι ψυχολογικά δυσκίνητο άτομο και δεν του αρέσουν πολύ πολύ οι αλλαγές. Δεν θα πει όμως όχι όταν μια ευκαιρία σκοντάψει και πέσει μπροστά στα πόδια του, αυτό που λέμε. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στους διδύμους. Αν ο σύντροφός σας λοιπόν έχει την Αφροδίτη στους διδύμους, και αυτό εννοείται ότι ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη στους διδύμους, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται ακαριαία. Είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που ακούσαμε πριν για την Αφροδίτη στον Ταύρο. Κινείται με γρηγοράδα η Αφροδίτη στον Ταύρο, στους διδύμους, και δεν χάνει τον καιρό της προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά του σε αυτούς που συμπαθεί και αγαπά. Αισθάνεται την ανάγκη να έχει στενή επικοινωνιακή επαφή με τον σύντροφό του, στοιχείο το οποίο είναι ζωτική σημασία για μια σωστή συντροφική ζωή. Γοητεύει μέσω της αντίληψης που τον χαρακτηρίζει και γοητεύεται με τον ίδιο τρόπο που τους άλλους. Στον έρωτα είναι αυθόρμητος, πολύπλευρος, προσαρμόζεται πολύ εύκολα και αλλάζει διάθεση και κατεύθυνση αν κάτι του φανεί πολύ ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο ότι δεν θα βρεθείτε ποτέ μαζί του, αφού ποτέ δεν θα γνωρίζετε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Προσέξτε όμως, μην τον κάνετε να βαρεθεί εκείνος. Αυτό μπορεί να γίνει αν δεν τον τροφοδοτείτε συνεχώς με ενθουσιασμό, δεν έχετε ξυπνάδα ή ιδέες που γοητεύουν και ενθουσιάζουν. Επιπλέον, ο δίδυμος, αν είναι και δίδυμος, ή έχει την Αφροδίτη, όπως είπαμε στους δίδυμους, ξέρει να μιλά ωραία και να ενθουσιάζει τους άλλους. Η διπλή του προσωπικότητα όμως δεν σας επιτρέπει να καταλάβετε πότε σας λέει αλήθεια και πότε ψέματα, αν σας αγαπά ή αν έχει αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του. Εκεί που σας κάνει να τον πιστέψετε ή να διαμορφώσετε εικόνα, την άλλη στιγμή αντιστρέφει τους ρόλους, γεγονός που σας σωθεί να διατηρείτε αμύωτη την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό του. Είναι ικανός να αγαπά δύο άτομα συγχρόνως. Κάθε άνθρωπος φαίνεται εξίσου επιθυμητός στα μάτια του. Μην του ζητάτε λοιπόν να σας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, αφού πιθανότατα την επόμενη ώρα οι απόψεις του θα έχουν αλλάξει. Μην του επιτρέπετε ποτέ να είναι σίγουρος για εσάς ή να γνωρίζει τα πραγματικά σας συναισθήματα για εκείνον. Αφήστε τον λίγο να αναρωτιέται για τον ερωτά σας και συνεχίστε να κεντρίζετε την περιέργειά του, αφού τη στιγμή που θα χάσει το ενδιαφέρον του ή θα βαρεθεί, να ξέρετε ότι θα στρίψει στην επόμενη γωνία. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στον καρκίνο. Αν ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στον καρκίνο, και αυτό εννοείται ότι ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή τη ζωδιακή θέση, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται αργά. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι συναισθαλμένος, αισθάνεται ανασφάλεια, ζει με το φόβο ότι μπορεί να πληγωθεί.
Προτού αφήσετε ελεύθερα τα συναισθήματα να εκδηλωθούν και προτού και εκείνο αφήσει, θέλει να βεβαιωθεί ότι μπορεί να σα έχει εμπιστοσύνη. Μέχρι να γίνει όμω αυτό, κλείνεται στον εαυτό του και σα αντιμετωπίζει με παθητικότητα ή με μια απόμακρη συμπεριφορά, δείχνοντα ενίοτε και κάποια ψυχρότητα, θα έλεγα. Στο βάθο, δεν θέλει να καταλάβετε την ψυχολογική ευαισθησία και τον υπερβολικό συναισθηματισμό του. Όταν όμω βεβαιωθεί για την ειλικρίνεια των αισθημάτων σα και εξοικειωθεί μαζί σα, τότε συμπεριφέρεται με λεπτότητα, τρυφερότητα και ζεστασιά. Οι διαθέσεις του μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη και αυτό θα εξαρτηθεί πολύ από το τι θα πείτε και πώς θα κινηθείτε. Πρέπει να αισθάνετε ότι τον έχετε ανάγκη, γι' αυτό είναι σκόπιμο να το δείχνετε ότι τον προσέχετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι τον αγαπάτε βαθιά. Από τη στιγμή που τον επιπλήξετε για οποιοδήποτε λόγο, τότε γίνεται ξαφνικά αδύναμος, απαθής ή άτονος. Αν πάλι σας αρέσει να παίζετε το ρόλο του παιδιού ή αντίστροφο του γονιού, τότε ευχαρίστως θα αποδεχτεί το ρόλο σας, αφού θέλει να παίρνει και να δίνει στοργή. Αν τώρα τον κάνετε να αισθάνεται ανασφάλεια για μεγάλο διάστημα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ψάξει να βρει ένα σύντροφο που θα του παρέχει την ασφάλεια που θα τον καλύπτει. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει να ζήσει μαζί σας, προσκολάτε σε εσάς, έστω και αν δεν είστε το ερωτικό πρότυπό του. Κρατιέται σφιχτά επάνω σας, θα να είστε το πιο πολύτιμο πρόσωπο στον κόσμο, αλλά τα αρνητικά συναισθήματα που κατά πάθος αισθάνεται μπορούν να του μειώσουν τη δύναμη της αγάπης. Αν συμβεί αυτό, τότε αργά ή γρήγορα θα βάλει έναν τοίχο ανάμεσά σας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σας συμφέρει. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στο Λέοντα. Αν λοιπόν, φίλοι, ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στο Λέοντα, εννοείται ότι αυτό που θα ακούσετε ισχύουν και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτό το ζώδιο, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται άμεσα και γρήγορα. Είναι φλογερός, αξιαγάπητος και τρυφερός στην αγάπη. Αν τον ενδιαφέρεται αισθηματικά, δεν τον εμποδίζει τίποτα και ποτέ δεν υπολογίζει πόσο θα του κοστίσει ο έρωτάς σας. Κάνει ό,τι του προτάσει η καρδιά του και η γενναιοδορία του δεν γνωρίζει φραγμούς. Μπορεί να είναι δεσποτικός και κάποιες στιγμές ίσως να σας ελέγχει. Όταν βρίσκεται σε ένα μέρος με κόσμο, όπως ας πούμε σε ένα εστιατόριο, μια σάλα χορού, ένα πάρτι, θέλει οι άλλοι να τον προσέχουν. Του αρέσει να γίνεται μελοδραματικός, παίζοντας συχνά το ρόλο ενός ηθοποιού. Για να σας κάνει σύντροφο της ζωής του, πάνω απ' όλα πρέπει να σας εκτιμά. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αφού επιθυμεί να υπερηφανεύεται που σας έχει δίπλα του. Θέλει όλοι ανεξαιρέτως να σας θαυμάζουν όπως εκείνος. Ανεβάστε λοιπόν το εγώ του. Κολακέψτε τον, δώστε προσοχή σε ό,τι κάνει και σε ό,τι λέει. Είναι πιθανόν το εγωιτεύουν περισσότερο τα φυσικά σας προσόντα παρά οτιδήποτε άλλο. Αν χάσετε την καλή σας εμφάνιση ή την ομορφιά σας, τότε οι τριβές θα αρχίσουν να εμφανίζονται στις σχέσεις σας μαζί του. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε ένα εξαιρετικό ταλέντο ή αξία την οποία μπορεί να επιδείξει στους άλλους, τότε αυτό αντικαθιστά στα μάτια του την καλή εμφάνιση ή την ομορφιά που πιθανόν χάσατε. Ποτέ μη συμπεριφέρεστε σαν αφεντικό και μη σταθείτε εμπόδιο στον δρόμο του, αφού θα δημιουργήσετε σοβαρά προβλήματα στη σχέση σας. Αν καταλάβει ότι δεν αξίζετε για αυτόν, τότε πέφτετε στα μάτια του και δεν θα σας θέλει πια. Είναι άτομο που επιθυμεί μια σταθερή σχέση. Η σχέση όμως αυτή πρέπει να είναι τέλεια, σύμφωνα με τα δικά του μέτρα. Αν τον απατήσετε ή τον εγκαταλείψετε, γίνεται απίστευτα δραματικός, καθώς πληγώνεται αναπανόρθωτα. Παρ' όλα αυτά δεν επιστρέφει πίσω, ενώ αισθάνεται λύπη που δεν μπορεί να το κάνει. Αν γυρίσει, δεν το κάνει γιατί σας συγχώρεσε, αλλά γιατί θέλει να έχει μια ικανοποίηση μέσα από τη νίκη του. Ποτέ όμως δεν θα ξεπεράσει την πίκρα που του δώσατε και η σχέση σας αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί. Αν είναι δυσαρεστημένος από εσάς, κάνει υπομονή μήπως και διορθωθούν τα πράγματα. Διαφορετικά, προετοιμάζεται από καιρό και εφόσον πάρει την απόφαση να φύγει, τίποτα δεν θα τον επαναφέρει στην πρώτερη κατάσταση, ούτε θα αλλάξει γνώμη. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στην Παρθένο. Αν ο σύντροφός σας λοιπόν έχει την Αφροδίτη στην Παρθένο, και αυτό εννοείται ότι ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή την ζωδιακή θέση, τότε η ερωτική φύση του εκδηλώνεται αργά και συγκρατημένα προς το αντικείμενο της αγάπης του. Είναι πρακτικός, ευαίσθητος, μεθοδικός, εξυπηρετικός, έχει ευπρέπεια, μετριοφροσύνη, σεμνότητα και καμιά φορά ντροπαλότητα. Του είναι δύσκολο να εκδηλώσει τα αισθήματά του και τα συναισθήματά του, γι' αυτό πάντα φροντίζει να τα κρύβει επιμελώς. Ωστόσο, θα προθυμοποιηθεί να σας εξυπηρετήσει οπουδήποτε χρειαστεί ή έχετε ανάγκη.
Αν τύχει και αρρωστήσετε, θα ασχοληθεί μαζί σας με πολύ φροντίδα μέχρι να γίνετε καλά. Είναι ικανός να ξημερωθεί στο προσκέφαλό σας. Μόνο έτσι μπορείτε να έχετε ένα δείγμα από την αγάπη του και για το πώς αισθάνεται για εσάς. Υπάρχουν στιγμές που νιώθετε την ανάγκη να μείνει σιωπηρός και απομονωμένος και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να τον ενοχλήσετε. Με το μυαλό του συνεχώς αναλογίζεται πώς αισθάνεται ερωτικά και πώς εσείς επηρεάζεστε ή αντιδράτε στα συναισθήματά του. Βρίσκει συνεχώς μια αιτία για να σκεφτεί και να αναλύσει το κάθε τι που κάνατε και είπατε μια συγκεκριμένη μέρα. Η τελειότητα είναι ό,τι επιθυμεί από εσάς. Σας δοκιμάζει συνεχώς και πιθανότατα και σας κριτικάρει. Σε περίπτωση που βρει κάτι περίεργο, να ξέρετε ότι δεν θα διστάσει να σας το πει. Επίσης, σε περίπτωση που βρει ατέλειες και αποφασίσει ότι δεν είστε αυτό που θέλει, τότε θα σας το πει χωρίς περιστροφές και δίχως ακόμα και να σας λυπηθεί. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στο ζυγό. Αν λοιπόν ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στο ζυγό, και αυτό εννοείται ότι ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή την ζωδιακή θέση, τότε η ερωτική φύση του εκδηλώνεται αργά και με αυρούς τρόπους. Έτσι θα χρειαστεί αρκετό διάστημα μέχρι να αναδείξει τα αισθήματά του. Θα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα προτού ερωτευτεί ή προχωρήσει σε μια στενή σχέση. Προτιμά να είναι τίμιος, ειλικρινής και ό,τι κάνει θέλει να είναι το σωστό. Το ίδιο όμως απαιτεί και από εσάς. Το τέρι του πρέπει να έχει καλή εμφάνιση, γούστο, ευγένεια, λεπτότητα στους τρόπους και στην ομιλία. Επίσης η ομορφιά και η εξυπνάδα σας θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της καρδιάς του. Απολαμβάνει και ευχαριστιέται πολύ όταν κάθεται αναπαυτικά στο σπίτι σας και ανταλλάσσει κουβέντες μαζί σας. Του αρέσει η απαλή, η ρυθμική και η ρομαντική μουσική, λατρεύει το φως των κεριών, τα λουλούδια, τα γλυκά, το κρασί και τις ρομαντικές περιπτύξεις. Όλα αυτά του δίνουν χαρά, ικανοποίηση και τα απολαμβάνει με όλη την ύπαρξή του. Δεν είναι υπερβολικά φλογερός και συναισθηματικός, αλλά μπορεί να σας κάνει να περνάτε χαρούμενα και ευχάριστα. Ο διάλογος μαζί σας τον εξητάρει και όταν συζητάτε προσέχει την κάθε κουβέντα σας. Ρωτήστε τον για θέματα γύρω από τον εαυτό του. Σπάνια τον ακούν οι άλλοι να μιλά για τα δικά του ζητήματα. Αυτό θα το κάνει μόνο όταν ξεχωρίσετε στα μάτια του. Κατά βάθος αισθάνεται μεγάλη ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον για τα προσωπικά του ζητήματα. Κολακέψτε τον λοιπόν όταν κάνει ή πει κάτι αξιόλογο. Ποτέ δεν θα θελήσει να πληγώσει τα αισθήματά σας και θα νιώσει προβληματισμένος αν αδυνατεί να πραγματοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεών σας. Ό,τι και να κάνει, ακόμα και αν πρόκειται να σας αρνηθεί κάτι, το κάνει με ειρηνικό και ήπιο τρόπο. Μετά από μια πιθανή διαφωνία σας, είναι ο πρώτος που θα προσπαθήσει να απολογηθεί ή να ζητήσει συγγνώμη. Φροντίστε να τον απασχολείτε με θέματα κοινωνικά, ερωτικά, καλλιτεχνικά, χαρούμενα, διασκεδαστικά και με όλα τα ωραία πράγματα της ζωής. Αν το κάνετε, τότε θα σας εκτιμήσει και θα δεθεί για όλη του τη ζωή μαζί σας. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στο Σκορπιό. Αν λοιπόν ο σύντροφός σας ή εσείς έχετε την Αφροδίτη στο Σκορπιό, τότε θα περιμένετε ότι η ερωτική του φύση εκδηλώνεται με σφοδρότητα και ένταση, η οποία τον κάνει να κινείται με πάθος και πολλές φορές πιεστικά προς το αντικείμενο της αγάπης του. Θα χρησιμοποιήσει κάθε τακτική και λιγμό στην προσπάθειά του να σας κατακτήσει. Αν αρνηθείτε, τότε θα σας κυνηγήσει ακόμα πιο επίμονα. Από τη στιγμή που του κάνετε κλικ, θα σας πολιορκήσει, θα σας αγαπήσει με όλους τους τρόπους και με όλη του τη δύναμη. Ο έρωτάς του αποκλείεται να μην τραβήξει το ενδιαφέρον σας. Όταν είναι μαζί σας, θα σας φροντίζει σαν να είστε ο πιο πολύτιμος θησαυρός στον κόσμο. Θα θελήσει να σας γνωρίσει στους φίλους του προκειμένου να σας θαυμάσουν, αλλά δεν θα επιτρέψει να σας αγγίξουν φοβούμενος μη σας φθείρουν. Αν σε κάποια σημεία σας εντοπίσει ατέλειες, δεν θα σας παραλείψει να σας τις υπενθυμίζει. Είναι λίγο μυστικοπαθής, τελειομανής και απαιτητικός. Θα σας περάσει από τεστ για να σας δοκιμάσει. Απολαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία καθημερινά. Έχει ενισχυμένο το αίσθημα της ζήλιας και καλό θα είναι να μην τον προκαλείτε για κάτι τέτοιο, αφού αντιδρά πολύ άσχημα. Θα σας τρελάνει στις ανακρίσεις και θα σας κάνει πλήση εγκεφάλου μέχρι να του δώσετε την απάντηση που επιθυμεί. Μην τον κάνετε να θυμώσει. Ποτέ δεν ξεχνά, όσο καιρός και αν περάσει, το πόσο βαθιά τον πληγώσατε και θα βρει ευκαιρία να σας το ανταποδώσει, συχνά με κακό τρόπο και εκδικούμενος. Το κέντρισμα και ο σαρκασμός του είναι προδοσιακά στοιχεία της συμπεριφοράς του. Είναι πεισματάρης και θέλει να γίνεται πάντα το δικό του, οπότε αφήστε το να το κάνει. Αν καταφέρετε τελικά να συμπλέψετε με τις απόψεις και τα γούστα του, τότε θα παραμείνει πιστός και θα σας κάνει να νιώσετε αιώνια ευτυχία. Διαφορετικά θα σας εκδικηθεί απλά ψάχνοντας άλλο τέρι. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στο Δοξότη.
Αν λοιπόν ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στον τοξότη, εννοείται ότι αυτό ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή τη θέση, τότε ερωτικά εκδηλώνεται αυθόρμητα. Είναι ειλικρινής, πιστός και γενναιόδωρος. Αισθάνεται μεγάλη χαρά όταν μοιράζεται μαζί σας τα πάντα. Είναι ευθύς στις ερωτήσεις που κάνει και περιμένει από εσάς ευθύς απαντήσεις. Δεν χάνει τον καιρό του με άχρηστες περιστροφές και δεν συζητά για το ίδιο θέμα πολλές φορές. Θα σας εκφράσει ανοιχτά όσα νιώθει, ακόμα και όταν σας πληγώνουν τα λόγια του. Ωστόσο, κατά βάθος σας αγαπά και φυλάει μέσα στην καρδιά του τα καλύτερα συναισθήματα για εσάς. Πίσω από κάθε πόνο που πιθανόν να σας προκαλεί, υπάρχει ένας βαθύτερος σκοπός: να βελτιώσει εσάς και τη δική σας ζωή. Είναι ανήσυχος και υπερκινητικός, δεδομένου ότι θέλει να αισθάνεται ανεξάρτητος και ελεύθερος. Είναι ικανός να τονίσει το εγώ σας και να σας δώσει κουράγιο. Αν αξίζετε πραγματικά ένα χάδι, θα σας το δώσει με όλη του την καρδιά. Αν σας αρέσουν όμως τα καθημερινά ανούσια χάδια, τότε ξεχάστε τα. Δεν έχει την όρεξη να κάνει τα γούστα σας. Έχει έντονη αίσθηση του χιούμορ και αρέσκεται να σας πειράζει. Η ζωή μαζί του είναι γεμάτη γέλια και αστεία. Όταν είναι ερωτευμένος και οι αισθηματικές του υποθέσεις πηγαίνουν καλά, τότε είναι κεφάτος και εκφράζεται με ενθουσιασμό. Η βαθύτερη επιθυμία του είναι να σας κάνει να νιώσετε πραγματική ευτυχία. Συνήθως είναι αισιόδοξος και με τα θέματα της αγάπης. Ακόμα και αν τον πληγώσετε, θα χαμογελάσει και θα σας πει: «Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή». Αν τον εγκαταλείψετε και τελειώσει η σχέση σας, τότε θα πει μόνος του, θα μονολογήσει: «Εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δεν μπορείς να είσαι πάντα νικητής». Αποδέχεται την επιθυμία σας όταν θέλετε να χωρίσετε, ιδιαίτερα αν πιστεύει ότι είναι για το καλό και των δυο σας. Αν πάλι χάσει το ενδιαφέρον του εκείνος για σας, τότε περιμένει να το αντιμετωπίσετε με τον ίδιο τρόπο και να το ξεπεράσετε γρήγορα και ανώδυνα. Πάντως, δένεται με τις συνήθειές του και δύσκολα αποφασίζει να σας εγκαταλείψει. Και πάμε με την Αφροδίτη στον εγώ καιρό. Αν ο σύντροφός σας λοιπόν έχει την Αφροδίτη στον εγώ καιρό, εννοείται ότι αυτό ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη στον εγώ καιρό, τότε η ερωτική διάθεσή του εκδηλώνεται με προσεκτικό τρόπο. Θα περάσει καιρός προτού συνηθίσει, εξοικειωθεί και δεθεί ερωτικά μαζί σας. Προσελκύεται από συντρόφους οι οποίοι του είναι κατά κάποιο τρόπο χρήσιμοι. Οι πρακτικές και οι υλικές αξίες είναι σημαντικές για αυτόν και δεν θέλει να χάνει τον καιρό του άσκοπα, εκτός και αν η σχέση είναι μόνιμα και έχει κάποια πλεονεκτήματα. Η φιλόδοξη φύση του τον κάνει να εμφανίζεται ενίοτε και λίγο ως σνόμπ. Η ασφάλεια στις ερωτικές υποθέσεις είναι πολύ σημαντική για αυτόν και θα γίνει αρνητικός τόσο απέναντι σε συναισθήματα όσο και σε μία σχέση, η οποία αποδεικνύεται ότι δεν καλύπτει τις βαθύτερες ανάγκες του. Η αγάπη και ο έρωτας είναι έννοιες που παίρνει πολύ στα σοβαρά και συχνά εμφανίζεται με τριόφρον, σεμνός και ντροπαλός. Η ψυχρότητα που επίσης συχνά παρουσιάζει θα σας κάνει να αναρωτιέστε αν πραγματικά σας αγαπά. Το γεγονός ότι κάποιες φορές γίνεται σκληρός οφείλεται στο ότι του είναι δύσκολο να εκφραστεί με ορμή και φλόγα από τη φύση του. Θα υπάρχει πάντα κάτι που θα τον κρατά και δεν θα τον αφήνει να δοθεί ολοκληρωτικά, τουλάχιστον φανερά. Φοβάται μην τυχόν πληγωθεί, οπότε συστηματικά προσπαθεί να κρύψει τα αισθήματά του. Παρόλο αυτά, στο βάθος είναι αθεράπευτα ευαίσθητος. Από τη στιγμή που είναι ερωτευμένος μαζί σας, τότε συνεχώς να ξέρετε ότι θα σας υποψιάζεται. Παρατηρεί επιμελώς την κάθε σας λέξη και κίνηση, μερικές φορές λυπάται και ο ίδιος για αυτό που κάνει. Εύκολα πληγώνεται και έχει ανάγκη να κρατηθεί από εσάς, όμως αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα επιτρέψει να το καταλάβετε. Γοητεύστε τον, επενώντας όλα τα προσόντα του, γίνετε χρήσιμο άτομο για τις φιλοδοξίες του, μην του δημιουργείτε σκηνές, ενεργείτε προσεκτικά και συντηρητικά. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στον υδροχό. Αν ο σύντροφός σας λοιπόν έχει την Αφροδίτη στον υδροχό, εννοείται ότι αυτό ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη σε αυτή την θέση του ζωδιακού, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται με ασυνήθιστο, ασταθή και αυρόλεπτο τρόπο προς το αντικείμενο της αγάπης και των συναισθημάτων του. Θα σας παρασύρει, θα σας ενθουσιάσει, αλλά δεν θα έχετε ποτέ τη βεβαιότητα για το ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Το αρέσει ο σύντροφος της ζωής του να είναι ικανός να τον συναρπάσει και να τον ενθουσιάσει με νέες και μοντέρνες επινοήσεις. Οι έξυπνες και διανοητικού επίπεδου συζητήσεις τον προσελκύουν αφού θέλει να ξέρει τα πάντα. Με την πείσμονα και επίμονα φύση που έχει, μην περιμένετε να υποκύψει στις απαιτήσεις σας. Συχνά θα παίρνει την αντίθετη στάση από τη δική σας σε ό,τι πείτε και ό,τι κάνετε. Είναι φιλικός, αλλά είναι με το δικό του τρόπο. Φανερά μπορεί να δείχνει ότι του λείπει η ευαισθησία, παρόλα αυτά σας νιώθει και διαστητικά θα έλεγα ότι σας διαβάζει.
Πληγώνεται βαθιά αν τον απατήσετε και δεν κάνει συμβιβασμό στον έρωτα. Συχνά μπορεί να γίνεται απότομος ή αναξιόπιστος, αλλά το γεγονός αυτό δεν πρέπει να γίνει αιτία να τον υποχρεώνετε να σας ζητά συγγνώμη ή να τον δεσμεύετε και να του περιορίζετε την ελευθερία του. Η ελευθερία, μην ξεχνάτε ότι γι' αυτό είναι ζωτική σημασία και αν προσπαθείτε να τον περιορίσετε, τότε θα φροντίσει με τον καιρό να σας εγκαταλείψει. Δεν θα σας κάνει ερωτήσεις για τις καθημερινές σας δραστηριότητες και περιμένει το ίδιο από εσάς. Μπορεί να ενθουσιάσετε από τον ήθετο φίλο, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ πιστός σε μια σχέση. Και πάμε να δούμε την Αφροδίτη στους Συχθείς. Αν λοιπόν ο σύντροφός σας έχει την Αφροδίτη στους Συχθείς, και αυτό ισχύει και για εσάς που έχετε την Αφροδίτη στους Συχθείς, τότε η ερωτική του φύση εκδηλώνεται σεμνά. Εκφράζεται και ενεργεί συναισθαλμένα ή ακόμα και φοβισμένα προς το αντικείμενο της αγάπης ή της συμπάθειάς του. Στην αρχή της γνωριμίας σας θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο. Θέλει να βεβαιωθεί ότι είστε το ιδανικό άτομο, αυτό το οποίο ψάχνει διακαώς ανάμεσα στα σύννεφα και στη γη. Πολύ συχνά μοιάζει να το περιβάλλει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, η οποία σας κάνει να αναρωτιέστε για το τι ακριβώς αισθάνεται για εσάς. Ωστόσο, θα υπάρχουν και στιγμές τις οποίες θα σας ξαφνιάσει με πολύ συναισθηματισμό και απίστευτη δραματικότητα. Από τη στιγμή που σας αγαπήσει, τότε θα προσπαθήσει να σας κερδίσει προβάλλοντας ό,τι πιο βαθύ και πνευματικό διαθέτει ο πλούσιος συναισθηματικός κόσμος του. Θα καμαρώνει συνεχώς απλά και μόνο γιατί τον αγαπήσετε. Αποδείξτε του το ρομαντισμό σας με ερωτικά γράμματα, γράψτε του ή διαβάστε του ποίηματα, χρήστε του λουλούδια, πείτε του ερωτικά λόγια και προπάντων δείξτε του τρυφερότητα. Χαρίστε του τον εαυτό και τα συναισθήματά σας και εκείνος θα σας αγκαλιάσει τρυφερά με όλη την ύπαρξή του. Μη σας εκπλήξει όταν τα δάκρυα της χαράς και η αίσθηση της ευτυχίας θα κατακλείσουν το πρόσωπό του. Στην αγάπη φτάνει σε έκσταση, γεγονός που το επιζητά και εκτιμά πολύ τον άνθρωπο εκείνο που θα καταφέρει να τον φέρει σε αυτή την κατάσταση. Προσέξτε τους λάθους χειρισμούς, τα λόγια και τις πράξεις εκείνες που μπορεί να τον πληγώσουν στην ψυχή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχέση σας φοβάμαι ότι θα έχει άδοξο τέλος και δεν θα κάνει τίποτα για να την αναστήσει. Αυτά λοιπόν για την Αφροδίτη στα 12 ζώδια. Πιστεύω να ήμουν αρκετά καταληπτός. Πάρα πολύ. Εγώ σε πρόσεξα. Πιστεύω και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες να μπουν και στο Μαϊάστρο να βρουν και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Στην πρώτη σελίδα του Άστρου, στο γενέθλιο χάρτη, βάζετε την ημερομηνία της γέννησής σας, την ημερομηνία της γέννησης του συντρόφου μας και σας βάζει την Αφροδίτη. Έχουμε και τη συναστρία, έχουμε και την Αφροδίτη. Τι άλλο θέλουμε? Ένα καυτό καλοκαίρι να κάνουμε τις βουτιές μας. Και όχι μόνο καλοκαίρι, και το χειμώνα θα μας συνεχίσουμε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Αυτό ούτως ή άλλως δεν αλλάζει. Γενέθλια Αφροδίτη. Α, να σου κάνω μια ερωτησούλα πριν κλείσουμε. Η θέση που λέμε ότι προοδεύει η Αφροδίτη κάποια στιγμή. Η γενέθλια Αφροδίτη προοδεύει. Είναι αυτό που λέμε που έχει την προοδευτική Αφροδίτη, την προοδευμένη Αφροδίτη, τους προοδευμένους πλανήτες. Ναι. Θα το κάνουμε για πόσο κρατάει, άμα έχει κάποιος προοδευμένη Αφροδίτη? Αυτό κρατάει μια ζωή από τη στιγμή που... Που θα προοδεύσει δηλαδή η Αφροδίτη μας. Οι πλανήτες προοδεύουν, δηλαδή περνάει στο επόμενο ζώδιο και το μετεπόμενο σιγά σιγά. Ναι. Αλλά θα το αναλύσουμε μια φορά. Ναι, να το κάνουμε. Είναι πολύ ωραίο και μας ενδιαφέρει. Έτσι. Βεβαίως θα το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε. Σε κάτι πιο απλό. Σε ευχαριστούμε. Ναι. Δεν σ' άκουσα τι μου είπες. Συγγνώμη. Μιλάω πάνω σου. Λέω ότι ξεκινήσαμε με κάτι πολύ απλό. Την Αφροδίτη στα ζώδια. Που είναι πολύ απλό να το βρει κανείς. Έτσι ώστε να ξέρει πού προχωράει. Πώς να το προχωρήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε σε όλους βέβαια καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, θα τα ξαναπούμε, έτσι, πολύ, πολύ σύντομα. Να είστε καλά, να είστε καλά Μαρινάκη μου, φιλιά στα παιδιά. Φιλιά. Λοιπόν, φιλιά και από μένα, δεν έχω τι άλλο να πω σήμερα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά, να περνάτε καλά, θετική σκέψη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλάκια, καλό απόγευμα.